Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 35ο βίντεο και στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο κάνω όλα αυτά τα βίντεο. Με έχουν ρωτήσει κάποιοι, αλλά και να μην με ρωτούσαν, θα ήθελα να εξηγήσω γιατί κάνω αυτά τα βίντεο και στο τέλος του βίντεο θα εξηγήσω πώς μπορείτε να υποφεληθείτε και εσείς. Καταρχήν το να κάνω βίντεο, ενώ το να βιντεοσκοπώ ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η φάτσα μου και να μιλάω, ήταν κάτι που το απέφευγα για χρόνια. Σκεφτόμουν ότι ήταν καλό να το κάνω και ότι θα ήταν πιο άμεσο το μήνυμά μου σε σχέση με το να γράφω κάποια άρθρα, αλλά δεν μου άρεσε στα βίντεο. Ναι. Τέλος πάντων, πέρυσι το Σεπτέμβριο έκανα το πρώτο μου βίντεο και από τότε έχω κάνει 34 ακόμα βίντεο και ετοιμάζω πάρα πολλά ακόμα. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Ποιος είναι όμως ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω αυτά τα βίντεο λοιπόν? Καταρχήν, σίγουρα το μήνυμά μου μεταφέρεται πολύ πιο αποτελεσματικά μέσω ενός βίντεο παρά μέσω ενός κειμένου. Στο blog μου έχω περισσότερα από 900 άρθρα για τη δουλειά μας, τα οποία έχουν βοηθήσει χιλιάδες δικτυωτές όλα αυτά τα χρόνια και μη δικτυωτές. Και επίσης έχουν βοηθήσει στο να υπάρχει μια θετική φωνή για το δικτυακό marketing, για το MLM μέσα στο ίντερνετ. Ωστόσο, με το βίντεο μπορεί να δει ο άλλος και ποιος είναι πίσω από όλο αυτό. Να δει τις εκφράσεις, τον τόνο, την ενέργεια που υπάρχει πίσω από κάθε μήνυμα και κάθε ιδέα. Οι δύο όμως βασικότεροι λόγοι που κάνω αυτά τα βίντεο είναι πρώτον ότι τα κάνω για μένα. Ότι δηλαδή αυτό με βοηθάει στο να μένω συνεπής ή να ξεπερνάω την όποια αναβλητικότητα ή φόβο και να μένω δημιουργικός και παραγωγικός. Γιατί πραγματικά είναι πρόκληση το να βρίσκεις υλικό για να κάνεις όλα αυτά τα βίντεο. Ο δεύτερος όμως και σημαντικότερος λόγος, που ίσως δεν σας αφορά, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ, είναι ότι το κάνω για τα παιδιά μου και για τα παιδιά των παιδιών μου. Μικρέ Θοδωράκη, αν το βλέπεις αυτό, για σένα το κάνω αυτό. Σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να είχα βίντεο του μπαμπά μου ή του παππού μου και να έβλεπα τις σκέψεις τους, να μάθαινα πράγματα, να τους έβλεπα πως ήταν σε νεότερη ηλικία, να μπορούσα να μάθω τι έκαναν και πώς σκεφτόντουσαν, και όλα αυτά τα βίντεο ή τα βίντεο από τις ομιλίες μου ουσιαστικά είναι μέρος της κληρονομιάς που αφήνω στα παιδιά μου. Οπότε είναι ένας τρόπος να μείνω στην ιστορία, δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, αλλά να αφήσω κάτι πίσω μου, να αφήσω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι τελικά καλό ή κακό, αλλά να αφήσω κάτι πίσω μου για να μπορούν να το βλέπουν και τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου. Θα μπορούσα να το κάνω και το κάνω φυσικά και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή να γράφω βίντεο και να τα αποθηκεύω στο προσωπικό μου αρχείο, που κάτι που το κάνω ούτως ή άλλως, αλλά δεν θα είχε νόημα γιατί δεν θα επηρεάζαν κανένα. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο blog μου, είτε στη σελίδα μου στο Facebook, για να το δουν τα παιδιά μου στο μέλλον ή ακόμα και τα εγγόνια μου. Αν έχετε βοηθηθεί από κάτω αυτά που ανεβάζω, θα εκτιμούσα λοιπόν ιδιαίτερα αν αφήνατε ένα σχόλιο από κάτω. Τώρα, σχετικά με τη δουλειά μας, ένας άλλος λόγος, ένα πρόσθετο όφελος από τη δημιουργία όλων αυτών των βίντεο, είναι γιατί μέσω του καλού περιεχομένου ξέρω ότι θα φέρω περισσότερο κόσμο σε μένα. Δηλαδή, αν ανεβάζω βίντεο με πραγματικά χρήσιμες ιδέες, ξέρω ότι θα τα δουν κάποιοι άνθρωποι, θα τα κοινοποιήσουν σε άλλους και έτσι θα γίνουν πολύ γνωστά. Και αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο σε μένα και θα μπορέσω έτσι να αναπτύξω και τη δουλειά μου. Τώρα, πώς όλο αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς προς όφελός σας? Καταρχήν, σίγουρα προτείνω να μοιράζεστε αυτά τα βίντεο ή όσο τουλάχιστον θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα με άλλους. Αν δηλαδή ακόμα δεν έχετε φτιάξει τα δικά σας βίντεο, μπορείτε να κοινοποιήσετε κάποια από τα δικά μου στο προφίλ σας. Ακόμα και αν οι ιδέες που μοιράζεστε δεν είναι δικές σας, δείχνετε στον κόσμο, στους φίλους σας, ποιοι είστε και πώς σκέφτεστε. Κατά καιρούς και εγώ προσωπικά κοινοποιώ βίντεο ή αποφθέγματα άλλων. Το ότι δεν έκανα εγώ εκείνα τα βίντεο ή δεν σκέφτηκα εγώ εκείνα τα αποφθέγματα δεν σημαίνει ότι δεν τα υποστηρίζω ή δεν τα πιστεύω. Οπότε έμεσα δείχνω στον κόσμο πώς σκέφτομαι και ποιος είμαι. Και αν αυτό είναι ελκυστικό για κάποιους, τότε θα μπορέσω να φέρω κοντά μου περισσότερο κόσμο που μοιάζει με μένα. Και τελικά αυτό είναι το βασικό για τη δουλειά μας. Να φέρουμε κοντά μας περισσότερο κόσμο που έχει παρόμοιο ή ίδιο τρόπο σκέψης με εμάς και ίδιες ή παρόμοιες ιδέες με εμάς. Αν δεν το κάνετε λοιπόν ήδη, ξεκινήστε να μοιράζετε τα βίντεο αυτά ή με όσο συμφωνείτε τουλάχιστον με άτομα που συναναστρέφεστε ή με τους φίλους σας. Και τέλος, ένας ακόμα τρόπος που μπορείτε να ωφεληθείτε είναι ότι αν μοιράζεστε τα βίντεο αυτά με την ομάδα σας και αν το κάνετε επειδή θεωρείτε χρήσιμο το περιεχόμενο, τότε τα άτομα της ομάδας σας θα μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες, περισσότερη παρακίνηση, περισσότερο επαγγελματισμό και το μόνο που θα έχετε κάνει εσείς απλά είναι να πατήσετε το κουμπί της κοινοποίησης. Όπως βλέπετε, δεν αναφέρομαι ποτέ σε συγκεκριμένες εταιρείες, ούτε προωθώ κάποιο προϊόν μέσω των βίντεο. Το μόνο που προωθώ είναι τα δικά μου εκπαιδευτικά προϊόντα.
Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν κάποιος από τους συνεργάτες που θα δει αυτό το βίντεο θα θέλει να φύγει από την εταιρεία σας και να πάει σε μένα ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτοί είναι οι λόγοι που κάνω αυτά τα βίντεο και ελπίζω να συνεχίσω να τα κάνω και να βελτιώνω και το περιεχόμενο αλλά και την εικόνα. Για να δείτε τα προηγούμενα βίντεο μου και να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα, μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube, πατήστε το κόκκινο κουμπί. Επίσης ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook Greek MLM Coach. Μπορεί η ιδέα και το περιεχόμενο των βίντεο και των δημοσιεύσεων μου να είναι γύρω από τη δουλειά μου στο δικτυακό marketing, ωστόσο πολλές ιδέες μπορεί να εφαρμοστούν σε οτιδήποτε κάνει κάποιος. Θυμηθείτε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και να γράψετε αν έχετε ωφεληθεί από οποιαδήποτε από τα βίντεο που έχω ανεβάσει στο παρελθόν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!